Σε αυτό το σημείο, να ανοίξουμε ακόμα ένα παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Χαρίτου. Κύριε Χαρίτου, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα, κύριε Τοκότσι. Υπήρξε σήμερα το μεσημέρι στην περιφέρεια μια ευρεία σύσκεψη παρουσία του Προέδρου του ΕΛΓΑ, του κ. Θεοφάνη Κουρεμπέ. Ποια ήταν τα συμπεράσματα που βγήκαν, τα γενικά συμπεράσματα από τη σύσκεψη? Νομίζω ήταν μια πολύ γόνιμη, πολύ παραγωγική συνάντηση. Έγινε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση για όλα τα προβλήματα που άπτονται του ΕΛΓΑ, που προεδρεύει ο κύριος Κουρεμπές. Νομίζω είχε την ευκαιρία, πέρα από όσα ακούει, πιστεύω, από το τοπικό παράρτημα του ΕΛΓΑ, να ακούσει και από τους εκπροσώπους της Περιφερειακής Αρχής, αλλά και από τους υπηρεσιακούς παράγοντες τα σημαντικά, σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν εδώ στην περιοχή για τις ζημιές που έχουν προκληθεί. Νέα προβλήματα που εμφανίζονται κυρίως που δεν άπτονται του κανονισμού του ΕΛΓΑ, και βέβαια να του ζητηθούν να εξηγήσει τις προοπτικές και τις πολιτικές που πρόκειται το επόμενο διάστημα να ασκήσει ο ΕΛΓΑ. Η αλήθεια είναι ότι γνώριζε όσα έχουν συμβεί το προηγούμενο διάστημα, ιδιαίτερα για τις φυσικές καταστροφές με τις χαλαζοπτώσεις, και στην ευρύτερη περιοχή, κυρίως εδώ στο Γιακά, στους Κερασόνες, αλλά και στην περιοχή στην Αμβροσία, τελευταία που έγινε, ακόμα και στην περιοχή με την χαλαζόπτωση στην περιοχή του Ιασίου, εκεί στο φράγμα του Ιασίου, για τα οποία προφανώς δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξουν όσο γίνεται δυνατόν πολύ πιο γρήγορη η παρουσία των ελεγκτών του και των εκτιμητών του ΕΛΓΑ, και βέβαια θα προχωρήσει πιο ταχύτατα η αποπληρωμή των πληγέντων παραγωγών. Θεωρώ λοιπόν ότι έγινε μια πολύ ουσιαστική και πολύ σοβαρή συζήτηση. Κύριε Χαρίτου, όσον αφορά τα αντιχαλαζικά δίκτυα που αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, άλλωστε ήσασταν πάνω στη σύσκεψη, ήταν και οι δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Τοκότση, νομίζω η νέα φιλοσοφία του ΕΛΓΑ είναι να υπάρξουν ενεργετικές πολιτικές προστασίας, κυρίως μέσω τέτοιων μορφών που και εσείς είπατε, τα αντιχαλαζιακά δίχτυα κάλυψης και προστασίας. Δεν αναφέρονται μόνο στη σύνδεδρο καλλιέργεια, που ασφαλώς είναι πολύ σημαντικό, γίνεται λόγος και για τις καλλιέργειες αμπέλου, που επεκτείνονται διαρκώς στην περιοχή και είναι επίσης σημαντικές. Και νομίζω είχαμε την ευκαιρία να ενημερώσει ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ ότι στο ερχόμενο διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού θα υπάρξει απόφαση με βάση την οποία θα διευρυνθεί το όριο πρημοδότησης, ενίσχυσης των παραγωγών που θα προχωρήσουν σε τέτοιου είδους αντιχαλαζιακά δίχτυα. Μέχρι τώρα το ποσοστό ήταν συμβολής του ΕΛΓΑ στο 60%, θα διευρυνθεί μέχρι το 80%, αντιλαμβάνεσαι, σχεδόν καλύπτει το σύνολο της κάλυψης, και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, για εδώ στην περιοχή, ιδιαίτερα στην περιοχή των Κερασόνων, επειδή υπάρχουν άλλα προβλήματα που δεν συνδέονται τόσο με τον ΕΛΓΑ, αλλά άλλα εγγενή διαρθρωτικά προβλήματα, δηλαδή οι καλλιέργειες τα δέντρα είναι παλιά, ένα μεγάλο μέρος, σχεδόν το 70% δεν αρδεύεται, αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν προβλήματα όσο ό,τι έχει σχέση και με την ποσότητα και με την ποιότητα της παραγωγής. Η πολύ μικρό ποσοστό του συνόλου από τα περίπου 5.000 στρέμματα που υπάρχουν, ένα πολύ μικρό ποσοστό είναι νέες ποικιλίες και κυρίως με νέα συστήματα φύτευσης, που αυτά πολύ πιο εύκολα και με πολύ χαμηλότερο κόστος μπορούν να ενταχθούν σε μια τέτοια ενεργετική πολιτική κάλυψης και στήριξης με τα αντιχαλαζιακά δίκτυα. Και είναι πολύ μικρός και ο αριθμός των στρεμμάτων που έχουν οι παραγωγοί. Αντιλαμβάνεστε, όλα αυτά λειτουργούν μεν ανασταλτικά, γιατί μεγαλώνουν το κόστος στον παραγωγό. Όμως υπάρχει έτσι μια μικρή μάζα νέων κυρίως παραγωγών που μπορούν να ξεκινήσουν αυτή την προσπάθεια, και βέβαια να πόκειται και στην Περιφερειακή Αρχή
να αναλάβει πρωτοβουλίες, έτσι ώστε αυτά τα χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα να ξεπερνιόνται, έτσι ώστε πράγματι συνολικά η δένδρο καλλιέργεια, και αναφέρω μόνο στο κεράσι, αλλά και άλλου είδους καλλιέργειες, δένδρο καλλιέργειες, όπως είναι τα μήλα, το ρόδι και βέβαια η καλλιέργεια της αμπέλου, να ενταχθούν σε αυτό το ενεργητικό σύστημα κάλυψης και προστασίας από τη χαλαζόπτωση. Μάλιστα, κύριε Χαρίτου, να τελειώσουμε με τις επικείμενες αλλαγές στον ΕΛΓΑ. Ναι, άνοιξε η συζήτηση και είναι ευχής έργο που και σημαντικό θα έλεγα, επιτέλους θα προχωρήσει και θα μου πείτε ποτέ δεν είναι αργά, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Ακριβώς. Και οι αλλαγές στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, έτσι ώστε μια σειρά νέα προβλήματα, κύριε Τοκότσι, κυρίως που προέρχονται λόγω της κλιματικής αλλαγής, ενώ ακραία καιρικά φαινόμενα εκτός εποχής που προκαλούν πολύ μεγάλες ζημιές στις καλλιέργειες και που δεν αποζημιώνονται, δεν εμπίπτουν στον κανονισμό αποζημιώσεων εκ μέρους του ΕΛΓΑ. Ή μια σειρά νέες ασθένειες, κυρίως ιώσεις, που επίσης προκαλούν ζημιά στις καλλιέργειες, αλλά που και αυτές δεν εμπίπτουν στον κανονισμό και δεν αποζημιώνονται η παραγωγή. Όπως επίσης και μια σειρά νέα προβλήματα στο ζωικό κεφάλαιο κυρίως. Δεν εννοώ τις επιζωτίες, αυτές είναι εκτός προγραμμάτος και αλλιώς αποζημιώνονται. Μιλάω άλλα προβλήματα στο ζωικό κεφάλαιο. Όλα αυτά λοιπόν τέθηκαν στο τραπέζι για την ανάγκη στην συζήτηση που θα γίνει για τον νέο κανονισμό και τις τροποποιήσεις που πρέπει να επέλθουν στον ΕΛΓΑ, στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, να συνυπολογιστούν, έτσι ώστε πράγματι να μπορούν να καλύπτονται και για αυτές τις ζημιές η παραγωγή. Βέβαια, νομίζω με έμφαση τέθηκε και από τη δική μου πλευρά ότι για οποιαδήποτε τέτοια προσέγγιση, αυτά τα νέα προβλήματα, στις νέες ασθένειες, αναφίλω πρέπει να υπάρξουν, η προσέγγιση είναι καθαρά επιστημονική, έτσι ώστε όχι να αποθαρρύνουμε την παραγωγή, αλλά να ενθαρρύνουμε τους παραγωγούς και να παράγουν και μάλιστα ποιοτικά προϊόντα, για να μην επανέλθουμε στο παλαιό σύστημα αυτό της αδιαφάνειας, όπου κυρίως οι πόροι του ΕΛΓΑ χρησιμοποιούνταν για να ασκείται πελατειακή πολιτική. Άρα οποιασδήποτε αλλαγές πρέπει πρώτα πριν απ' όλα να προσεγγίζονται με επιστημονικό τρόπο και δεύτερο ασφαλώς ο ΕΛΓΑ να διατηρήσει τον δημόσιο, τον κοινωνικό και τον αλληλέγγυο χαρακτήρα του, θα είναι χρήσιμο και απαραίτητο ιδιαίτερα για τους μικρούς και μεσαίους αγρότες. Θεωρώ λοιπόν ότι με την παρουσία του Προέδρου του ΕΛΓΑ έγινε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση. Είχε την ευκαιρία να ακούσει λοιπόν όλους και τους αιρετούς και τους υπηρεσιακούς παράγοντες, αλλά να συνομιλήσει και με παραγωγούς που έχουν πληγεί ή τους απασχολούν τα προβλήματα του ΕΛΓΑ, και νομίζω στο επόμενο διάστημα θα έχουμε θετικές εξελίξεις γύρω από την πολιτική που θα ασκήσει ο ΕΛΓΑ στην περιοχή. Ευχαριστώ. Κύριε Χαρίτου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Και εγώ, κύριε Ροδοκότση. Καλό σας βράδυ.